Θα πάνε και τον Ίβιτς, οπωσδήποτε με αλλαγές. Ο Ολυμπιακός και ο Ιωαννίδης, αλλά και ο Σαπάνης. Είναι δύο παιδιά που δεν έχουν δει εδώ και πολύ καιρό τη βασική εντεκάδα. Το σούτ από τον Ίβιτς θα μαζέψει ο Ατματζίδης. Η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό εδώ ο Ίβιτς. Θα φύγει από το Μανολά, είναι πολύ πιο γρήγορος ο Γιωργάτος. Ο Μανολάς έμεινε. Θα βγάλει τη σέντρα ο Γιωργάτος. Η μπάλα στην άλλη πλευρά. Καραπιάλης κατεβάζει. Καραπιάλης σεντράρει. Κεφαλιά. Ατματζίδης μαζεύει. Και έχουμε τον σπεσιαλίστα, τον Τσάρτα. Να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τσάρτας περνάει μπάλα και ο Ράντος. Ο Ράντος κάνει μια καταπληκτική επέμβαση. Τσάρτας και νέο σουτ. Συνεχίζει ο Κετσπάγια. Κόντρες συνέχεια. Και πάλι Τσάρτας και γκολ. Δεν μπόρεσε ο Ράντος. Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ για τον Τσάρτα. Αλλά πάλι ένα σουτ. Η μπάλα δεν έφυγε από την περιοχή. Και εδώ βλέπουμε τους 5.000 φιλάθλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν αυτό το πολύ ωραίο γκολ από τον Τσάρτα. Και εδώ Μπάγεβιτς, οπωσδήποτε ικανοποιημένος, η ΑΕΚ πετυχαίνει ένα γκολ στο 15ο λεπτό και προηγείται 0-1. Ξανά η φάση, το σουτ, ο Ράντος έδιωξε, αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατό το σουτ, η μπάλα κατέληξε στο βάθος. Τσάρτας, πολύ ωραία για τον Κετσπάγια, πρόλαβε, δοκάρι, τυχερός Ολυμπιακός, αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Και πάλι Γιωργάτος, Γιωργάτος μπαλιά τρύπα, Καραπιάλης το σουτ και μπάλα γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Καραπιάλη. Η πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο 11ο λεπτό δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει 1-1 με το αριστερό βολέ του Βασίλη Καραπιάλη. Κατακλυσμός από βροχή, αλλά και κατακλυσμός στον ενθουσιασμό από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ευνηδιάστηκαν η άμυνα της ΑΕΚ, ευνηδιάστηκαν και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που έδιναν να έχουν σίγουρο το παιχνίδι. Εδώ Καραπιάλης, ένα μακρινό σουτ την μπάλα στη γωνία του Ατματζίδη, μοναδική φορά που ο Ατματζίδης νικήθηκε μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής ήταν μορφή για την ΑΕΚ ο Ατματζίδης. Αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Είναι 5 με 4 τώρα. Μπατίστα θα επιχειρήσει το σουτ από μακριά, η μπάλα στη γωνία, θα σώσει ο Ράντος τον Ολυμπιακό, εδώ Ντανιέλ Μπατίστα. Οι στάσεις από τα μεγάφωνα συνεχίζονται, ενώ ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για μια δεύτερη αλλαγή. Τα κουνάκια από τον Μπατίστα και η μπάλα είναι κόρνερ. Καταπληκτική ενέργεια και από τον Μπατίστα και από τον Ράντο. Προσπαθεί να φύγει ο Ίβιτς. Ίβιτς κοντράρεται, η κόντρα όμως ευνοεί τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής θα κάνει το σουτ και η μπάλα είναι out. Θα μείνει πίσω για τον Ολυμπιακό ο Καραταΐδης και ο Μαρινάκης. Σχεδόν όλοι οι παίκτες έχουν περάσει μπροστά με φάλτσο η μπάλα. Θα κόπει ο Μανολάς, χέρι από τον Κετσπάγια και έχουμε φάουλ και κάρτα. Πολύ σωστά από τον κύριο Παπαχίτσιο. Κετσπάγια αποσπάσε ένα και κάρτα και στο Μανολά και πρέπει να είναι δεύτερη. Πρέπει να είναι κόκκινη στο Μανολά. Πολύ σωστά. Ο Μανολάς δεν κράτησε τα νεύρα του. Τον έσπρωξε, είχε φάει και άλλη μια κίτρινη. Αψχολούεται η ενέργεια από τον Μανολά, δεν υπήρχε λόγος να γίνουν όλα αυτά. Εδώ ο Κασάπης σημαδεύει, ψάχνει κάποια τρύπα και θα πάρει κάρτα. Πρέπει να την επενδύει και ο Κασάπης. Πράγματι. Θα φύγει από το παιχνίδι με 9 παίκτες η ΑΕΚ. Εδώ ο Κασάπης και αυτός από...